Πού πάμε να κάτω. Ναι, ναι, ναι. Πόσο αρέσει στην κάμερα με τον κόλπο. Καλησπέρα από τον Μπουζίτη, ωραία σελάνη. Φίλοι λοιπόν, παιδιά, άραγμα 3. Ξεκινάει το βίντεο με ένα πολύ εντυπωσιακό tour με golf cart. Μονταρισμένο. 18 μπαταρίες. Πάει εδώ ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι ένα μέρος όπου φτιάχνουμε τα τελευταία 3 χρόνια πες. Escape το λένε. Part εδώ είναι το main part που προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτή τη στιγμή. Είναι θάλασσα, παύλα παραλία. Όταν αρχίσει η λειτουργία, γιατί δεν έχει βγει ακόμα σε λειτουργία, αλλά θα αρχίσει από Ιούν. Αυτό δεν ήταν καλό. Έχουμε αρχίσει εντελώς άκυρα. Αυτό είναι το point όλου του concept. Θέλω αυτό το άκυρο έτσι απλά. Ξέρω πώς κάτσε. Εμφανίζεσαι και παίρνουμε στο ψητό κατευθείαν. Πες λίγο που είμαστε γενικά. Ναι, είμαστε στο island. Και εδώ πέρα θα γίνονται φάση τι ξέρω Κοίτα, πέρσι είχαμε κάποια events εδώ πέρα okay. που αρχίσαμε. Εδώ πέρα γενικά πολύ σημαντική άδεια το πούμε σαν beach, πολύ beach bar. Τσαπλώστρα και... Τσαπλώστρα, πετσέτα, πετσέτα, καλά φαγητό. Ωραία. Αλλά πολύ, ξέρεις, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ φεύγω τώρα. Η φάση τώρα λέει θέλουμε λίγο να μας δώσεις content, ναι. Αλλά την content της ημέρας. Δηλαδή εσύ τώρα τι θα έκανες. Ξύπνησες εσύ πριν πόση ώρα. Ξύπνησα κατά τις 11.30. Okay. Κοιμήθηκα 6.30. Χθες ήταν Σάββατο, βγήκαν τα Σάββατα, μεγάλα, το Πάσχα και το Island. Και ήμουν πάνω, έπαιζα μουσική μέχρι κλείσιμο. Και βασικά χθες ήταν η πρώτη μέρα που ένιωσα ότι ήταν καλοκαίρι. Το και ας πω όσοι ξέρουν, ασχολούμαι με αυτά τα δύο πράγματα που είναι μουσική. Που είναι το δικό μου, όσοι με ακούνε μπράβο. Και τώρα τρέχω και τα μαγαζιά, ειδικά το Island, το αγαπάω πάρα πολύ και έχω μεγαλώσει εδώ πέρα σε αυτό το χώρο. Δεν είναι μόνο ένα κλαμπ, είναι ένα κέντρο. Όχι σαν αυτά που λέμε κέντρο ψυχαγωγίας, που είναι με τα μπουζούκια. Είναι, ρε φίλε, έχει τα πάντα. Έχει να παντρευτείς. Έχει να παντρευτείς. Έχει να βαφτιστείς. Έχει παραλία κάτω με τα γάλα να χαρά. Είναι το top μέρος, ρε φίλε, για μένα το Island, ναι. Δηλαδή είναι ένας επίγειος παράδεισος. Τα έχει όλα. Και επίσης είναι πολύ καλή ενέργεια, ναι, πολύ... Πολύ χάπη. Αυτό με κερδίζει πάντα. Δηλαδή, άμα είμαι λίγο down και το χειμώνα, περνάω μια βόλτα από εδώ, έρχομαι εδώ, αράζω λίγο, καθαρίζει το μυαλό. Κάνεις σαν τα φορτηγά, Ναι. Έχω βάλει. Κοίτα εδώ, ψεύτικο τιμόνι Mercedes. Τι λες, ρε. Τι νομίζεις, εδώ παίζουμε. Σε μισή ώρα ανοίγει το κλαμπ. Τη Κυριακή ήταν μέχρι το απόγευμα. Με το λεγόμενο event Τζαφάρι. Στο Τζαφάρι παίζει ο CJ Jeff και ο George R. Γενικά ωραία vibes. Η τέκνο αρέσει γενικά, Top, top είναι η τέκνο. Ειδικά για αυτό το μαγαζί, γι' αυτό τη γουστάρω τόσο. Ισχύει. Ναι, πάει παράλληλα με το vibe. Εδώ όπως βλέπεις γίνεται ένας πανικός. Διότι έχουμε και εκδηλώσεις όπως σου είπα, παντρεύονται. Ναι. Έχεις εδώ ένα πελάτη, έχεις ένα παργαδόρο και έχεις όλα στα δεξιά να δουλεύεις στο κλαμπ. Τι γίνεται, Πατέρα. Έχεις να τρέχουν μαζί παράλληλα, ξέρω εγώ, τρεις εκδηλώσεις κάθε μέρα. Το κλαμπ, catering, μετά το δικό σου προσωπικό. Σε όλο αυτό τώρα γίνεται ένας πανικός εδώ μέσα, αλλά έχει πολύ ζωή. Ξέρεις, ζωντάνι και... Είναι ωραίο. Να πω ισπρακά. Σήμερα είμαστε ακόμα στη φάση που είναι η αρχή. Είμαστε στα τελειώματα τέλος πάντων της προετοιμασίας. Είναι η αρχή της έναρξης του προγράμματος. Ξέρεις, είναι μια μέρα βασικά πιο νωρίς. Και σκάει μαζί γιατί είναι Σάββατο. Την προηγούμενη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Και θα πάμε από εδώ κοφτό αριστερά. Ωραία. Και προσπαθούν να έχουν κουράγιο όλοι. Γιατί σκάνε μία ώρα, δύο ώρες πιο νωρίς από ό,τι καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Για να εγκλιματιστούν λίγο. Όχι και... μόνο, γιατί σήμερα ανοίγουμε 6. Για να ανοίξουμε 6 έχουμε μία 3 ώρες προετοιμασία πλέον. Άρα okay. Μετά 3 ώρες. Ενώ χθες είχαμε 8. Άρα έχεις πιο αργά την προετοιμασία. Γενικά σήμερα θα δούμε ένα σημαντικό χαμό. Πάρα μα θες λίγο να δεις. Κάνουν τα δικά τους εδώ, τα καστόρια. Θέλω να μου πεις λίγο την αντίθεση τώρα εδώ που θα συμβεί. Τι ήρθαμε να φάμε. Το Island είναι έχει τη φήμη ενός εστιατορίου που είναι όλα στην εντέλεια. Με παρελθυντικά βραβεία στο φορητό. Και έχουμε μια γκάμα πολύ ακριβών πιάτων. Αυτό δεν είναι ένα από τα
Αυτό τι είναι? Αυτό είναι τριάνα. Είναι τριάνα με κρεμμύδι, μελτζάνες, φέτα τριμμένη, πατάτες. Μπλου. Μπλου. Πόπο, να σου πω. Υπάρχει μια περίπτωση να μου φέρεις παραπάνω φέτα. Θα σου φέρω στο site κανονική. Ναι, γιατί το... Ναι, ναι. Εδώ τσιγκουνεύω. Η φέτα είναι must στον Μπριάν. Αυτό είναι το φαγητό προσωπικού. Κάθε μέρα γενικά, επειδή τα προσέχουμε τα παιδιά μας εδώ πέρα. Βγάζουμε, έχουμε μενού. Κάθε μέρα την παραδέχουμε μενού. Έχουμε εβδομαδιαίο τύπου αυτό, αύριο αυτό. Και είναι απίστευτο, φτιάχνουν το. Οι σεφ δεν το φτιάχνουν. Αυτό σου λέω, αλλά. Ξέρεις, όχι. Είναι respect που δίνουν. Δίνουν βάση. Ναι, ρε. Okay. Μπορούσα να του φτιάχνουν μαλακίες και άλλα. Τέσσερα ναι. Λεπτό. Μου δίνετε μισό λεπτό. Είναι σημαντικό. Τώρα πια είναι ο μέτρη μας, μπορείτε να τον βρείτε από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή, όποτε είμαστε ανοιχτά εδώ στο Island. Είναι youngest flexer μέσα στο game των Mets. Έχει γίνει εδώ στο τρέξιμο βοηθού και του σερβιτόρου και έχουμε γίνει εδώ μέτρη. Πόσο είσαι? Είμαι τώρα 24. Μη σκαλώνεις, είναι... Σκαλώνω, τραβάμε εδώ ένα vlog τύπου. Okay. Γιατί αφημερινό. Η οικογένεια η δικιά μου, που είμαι ο πατέρας μου, που είμαστε από πάνω και ο αδελφός του. Okay. Γιατί ήταν πάντα μαζί, τις κάναν δουλειές μαζί. Ναι, ο Θείος είναι στο κομμάτι πάντα που κάνει πιο πολύ προσωπικό. Αρχικά αγαπάει την αρχιτεκτονική. Okay. Το έχει σπουδάσει αυτό, πολυτεχνείο. Το αρέσει πάρα πολύ και το installizing ενός χώρου, το πώς θα φτιάξει το κλίμα μέσω εκτυπλών, διακόσμησης. Τώρα είσαι εγώ μόνος τώρα. Ναι. Και τα φυτά, αγαπάει πάρα πολύ. Καθίστε. Σχεδόν όλη η ομάδα του κλαμπ. Είμαστε όλοι εδώ. Η ομαδάρα που σερβίρει ποτάρες στις 3.30 όταν καίγεται ο τόπος και δεν μασάει. Αυτός είναι ο ομαδάρχης μας. Αυτός είναι ο ομαδάρχης. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, καλησπέρα. Μητσάρα, κουμάδας. Εγώ είμαι ο κουμάδας και ο γαμάουας. Καληνύχτα. Τώρα θα πέσω για ύπνο σε λιγάκι. Γιατί έχει αυτό το παρατσούκλι? Λαθασμένα θα πω. Έχει μεγάλη ιστορία τώρα, πάει χρόνια πίσω. Εκεί η Βετζέτα, μαλάτα. Εγώ το έχω κάνει πίσω το μαλλί, παλιά μου ένα Βετζέτα. Ποιος αντέγραψε ποιον με το μαλλί? Τώρα είμαι πιτζιώτο. Γιατί έχουμε δύο με πίσω μαλλί. Για πες την αλήθεια τώρα. Την αλήθεια. Μάρι, πες. Για πες. Το έχω πολύ. Είμαι εκτός. Κάνε μια δήλωση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ωραίο. Τώρα θα πείσουμε τα παιδιά γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά. Ωραία, η ομάδα, πάμε λίγο και το σύνθημα. Έλα. Έλα, πάμε λίγο. Κρία. Βάρτιζα, χούλιγκαν. Μπαίνουμε τώρα δυναμικά στο παιχνίδι. Βασικά θα πάμε να δούμε τα παιδιά της πόρτας. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε με τα παιδιά που κάνουν πιο σοβαρή δουλειά και δύσκολη. Αυτό το βίντεο θέλω να σας αγγίξω, γι' αυτό θα έρθείτε όπως πρέπει. Ελάτε κυρίες, μην κρύβεστε. Εδώ είμαστε στο Section Porta, aka άμα είσαι κάτω από 18 δεν μπαίνεις. Και σίγουρα άμα έχεις διεθείς αλέτσες δεν μπαίνεις. Κυρίες ψάχνουν την πόρτα. Αν τις σκουτήσεις πάνω στο κύριο Κονή. Έχει ακουστεί ότι το Island έχει σκληρή πόρτα. Αληθεύει. Αυτό έχει ακουστεί. Ό,τι ακούγεται αληθεύει. Ό,τι ακούγεται αληθεύει. Όσο αφορά για πόρτα. Όσο αφορά για πόρτα και τα υπόλοιπα. Δεις πόσο σκληρή είναι η πόρτα. Και τα υπόλοιπα. Γενικά στην επιχείρηση, μια επιχείρηση οποιαδήποτε και να έχει, θέλει χημία ρε φίλε με τον κόσμο. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και απέναντί σου είναι διαφορετικό ο σεβασμό. Δίνει κάτι έξτρα. Και όσο χτίζει και μια φιλία, χι. Όπου ξέρεις, φιλία είναι φιλία, δουλειά είναι δουλειά. Ναι, σίγουρα. Όσο βλέπει ότι μπορεί να τα ξεχωρίζουν αυτά τα δύο, είναι πολύ σημαντικό να χτίζετε, να κάνετε μπόνο. Ναι, ναι. Πες ποιος είσαι. Με έπαιρνε να πας μπριά μου. Και τι κάνεις εδώ πέρα, πώς βοηθάς την όλη κατάσταση εδώ? Είμαι η ψυχολογική υποστήριξη. Α, είσαι ψυχολογική υποστήριξη. Είναι ένα κλαμπ σάντουιτς της Σκόταν. Να σου πω λίγο. Τρία άπια μαλακή. Κλαμπ σάντουιτς, πού το έχεις δει εδώ στο, τι είμαστε? Έτσι μαλακά. Καφενείο. Το στριόγραφο είναι ένα μαλακά. Το στριόγραφο. Κάπου θα το βρούμε. Ψωμάκι, ξέρεις, τη ράκη σαλαμάκι και τέτοια. Νομίζω ότι έχουμε τη ράκη και σαλαμάκι. Τι μας το έφερες? Τι λες ρε Παναγιώτη? Ήρθε εδώ. Παναγιώτη. Με τον Παναγιώτη άρχισε ως παρέα και κατέληξε μέρη και δουλειά. Επειδή τρέχουμε το θέμα της μουσικής, όπως είπα και πριν, όσοι ξέρουν να κάνουν μουσική,
παράλληλα με το όλο που μιλάμε τώρα, αλλά κάνω μουσική, ναι, έτσι, τη λεγόμενη τραπ. Σε γενικές γραμμές, όπως βλέπετε, προσπαθώ να μπαλαντσάρω τη ζωή της μουσικής, διότι και σε αυτό τρέχω, live studio. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω πώς την κάνεις αυτή την ισορροπία στα δύο κομμάτια. Είναι, η ισορροπία ήταν πολύ εύκολη όταν βρήκα την ηρεμία μου. Δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα σίγουρα, αλλά σκεφτείς πολύ παρόμοια. Σε μια φάση έχεις να κάνεις με κόσμο και στην άλλη φάση έχεις να κάνεις με κόσμο. Άρα που καταλήγεις, επαφή. Εν μέρη πρέπει να ξέρεις και στην εστίαση πώς να κάνεις. Όχι μανίπιο, δηλαδή είναι η κατάχρησή του. Ναι, ναι, ναι. Πώς να συμβάλλεις σε μια καλή στιγμή, κακή στιγμή, περίεργη στιγμή, υπόπτη στιγμή. Αλλά όλες οι στιγμές ενός ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Παίζω μουσική, ξέρω εγώ, και του προσφέρουμε χαρά. Πίνει αλκοόλ, όπου δεν είναι μπόμπα. Ξέρουμε ότι θα περάσει καλά, διότι η εμπειρία τέλος πάντων είναι πολύ διαφορετική και πιο safe. Εφορία. Τι άλλο θα πω. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζω κάποια projects. Έβγαλα τώρα πριν από μία εβδομάδα. Το άμα ήσουν εδώ. Άμα ήσουν εδώ, να καλύψεις το κενό που μου νιώθω πάλι. Τώρα θα βγάλω και ένα κομμάτι με τον MG. Μετά θα βγάλω τον Ιούνιο ένα EP. Ανατρίχιασα. 5 κομμάτια. Μέσα σε αυτό το EP θα είναι και ο Σάσιο. Ιούλιο θα βγάλω ένα άλλο κομμάτι. Πολύ ωραίο. Και όλα αυτά θα βάλω και ένα κερασάκι στην τούρτα τώρα. Σπουδάζω και στην Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Ναι, αυτό είναι ένα που ήθελα να το συζητήσουμε. Ναι. Ένα κομμάτι. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι φάση, α πούμε, πώς έχει προκύψει αυτό. Κοίτα. Το έκανε με το που τελείωσε το σχολείο ή το ακατευθείαν. Κοίτα, έκανα ένα ψηλό γκάρτ. Δεν ήμουν σίγουρο αν θα συνεχίσω. Ξέρεις, είναι business ή με sound engineering. Και μετά επέλεξα να δώσω την Καλών Τεχνών τα γραφτά. Ήταν πολύ, πιστεύω για μένα τουλάχιστον, πολύ και ζωγραφίζω. Άρα ζωγραφίζει από μικρό. Ναι, τύπου άρχισα απλά το δημοτικό φουλόν. Μόνος μου, δευτέρα δημοτικού, έβαζα πολλά καρτά. Άντε ρε, τι φουλαγές. Άκου, άκου, πήγαινα στο σπίτι και τους έλεγα τι θέλετε να σας ζωγραφίσω. Κάνε μυαλό business που είχα. Τι θέλετε να ζωγραφίσω. Και μου λέγανε ένα χαρακτήρα από καρτούν. Πήγαινα στο σπίτι και έπαιρνα ένα ριζόχαρτο. Τον παίρναγα από πάνω. Ναι, και μετά το παίρναγα από το printer. Άρα έφευγε αυτό το ριζόχαρτο και γινόταν άσπρο χαρτί. Κατάλαβες, μετά το παίρναγα από πάνω με μακαδόρο και το έκανα τέλειο. Κατάλαβες, δηλαδή όπως είναι ακριβώς. Ναι. Πάθανα σοκ. Έσκαγα σπίτι 20 ευρώ, 50 ευρώ. Πούλαγα 1 ευρώ, 2 ευρώ, ανάλογα στο μέλλον. Ναι, σκέψω ότι όταν το άκουσα εγώ αυτό και πήγα μια μέρα σπίτι του και είδα κάποια σχέδιά του και αυτά. Λέω, σκέφτομαι να κάνω το πόλο, όλο το απανέι σπάσει. Δεν έχω σκεφτεί ακριβώς τι αυτό. Αλλά έχουμε συζητήσει λίγο να μου σχεδιάσει εκείνο το δόντρο. Δικό σου είναι αυτό. Δικά μου σχέδια. Έλα ρε. Και ένα μεγάλο shout out, γιατί τα σχέδια πάντα τα βρίσκαμε με τον Βαγγέλη που έχει κάνει όλα μου τα τατουάζ. Ο Βαγγελάρας είναι στο Instagram vangelis.tattoo. Ναι, αυτό ήταν μια τοποθέτηση προϊόντος. Πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι, βασικά να πεις. Μου έχει κάνει φάντασμα. Το βλέπεις. Θεωρώ ότι το σώμα ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει πολύ σωστός καμβά. Έχει πολλά σημεία ο άνθρωπος έτσι όπως είμαστε φτιαγμένοι, όπου μπορείς να σχεδιάσεις πάνω τώρα. Πιστεύεις ότι πρέπει να έχει σημασία το τατού? Γιατί κάποιοι έχουν την άποψη του ότι κάνω το τατού και το κάνω γιατί μου αρέσει να ομορφύνω το σώμα μου. Κοίτα, πολύ απλά είναι σαν κόσμο. Όταν φοράς ένα change, μπορεί να μην σημαίνει κάτι. Το σταυρό σου μένει παράδειγμα. Είναι αναλόγως στον καθένα. Εσύ το βλέπεις ότι πρέπει να έχει ένα νόημα. Κύριε Μπρο, κοίτα, εμένα τουλάχιστον τα δικά μου τα κάθε ένα έχει νόημα και σου φαίνεται που πω. Γιατί είναι και που φά σχέδια. Αλλά τα έχω συνδέσει με περιόδους της ζωής μου. Λοιπόν, όταν μεγάλωνα, δεν πάρω σιωπή, πήγαινα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ναι. Είχε τα παλιά DVD, κασέτες ήταν, που είχε ο παπάς μου μικρός. Ναι, το είχε κρατήσει. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο που δούλευα. Το έβαζα κάθε Παρασκευή βράδυ και έβαζα ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του Φέλιξ. Δεν σου αφέλιξε κάτι. Μου είναι παλιό. 1920 καρτούν. Είναι από τα πρώτα καρτούν που εμφανίστηκαν. Από μια εταιρεία που έχει κλείσει πια. Οι παλιές εποχές ήταν πολύ πιο ρατσιστικές και περνάγα μηνύματα κακά. Και γι' αυτό και αναγκάστηκε αυτή η εταιρεία να κλείσει. Ήταν τέλο πάντων που έκανε η γιαγιά μου στην πρώτη γυμνασίου. Σκέφτηκα αυτό το σχέδιο. Ήταν ένα από τα πρώτα μου τατουάζ. Είναι ακριβώ το φαρέσει πάνω είναι και καλά ότι παίζει είναι σώμα ψυχή πνεύμα. Αυτό α πούμε είναι
τρέλα που με είχε πιάσει στην πρώτη γνωσία. Είναι αυτό. Αυτό είναι ο Bendy, λέγεται, and the Ink Machine. Ο Bendy είναι και αυτός από το 1920 καρτούν. Παίρνει πολύ γενικά dark μηνύματα από τα παιδιά. Γι' αυτό το απέσυρα να πω. Πολύ τηλεόραση. Ναι, ο Bendy είχε δύο εαυτούς. Είχε έναν πολύ γάματα κακό. Και εδώ πέρα το κρύα μα βγάζει. Out the key. Είχε γίνει τέλος ένα χοντρό περιστατικό. Το θυμάμαι. Ναι, γι' αυτό είναι η ζωή μου μέχρι την τρίτη γυμνασίου, πέμπτη γυμνασίου, δεύτερη γυμνασίου, τρίτη γυμνασίου. Ναι, εκεί πως του κορυφαίου. Πάμε να κολλάμε. Οι χορευτές ρε μαλάκα που πάνε μένουνε. Κατζάν. Ζουλού. Οπα. Εκεί. Ναι. Είναι που στείνονται οι χορευτές. Οκ. Κάνουν καταστάσεις. Κάνουν καταστάσεις. Πώς και λίγο ύπαστο. Κάτσε, να πάμε να μιλήσουμε σαν φίλο. Την τηλεόραση, ε! Όχι, δεν ασχολούμαι. Στο Sky TV. Βλέπω κάμερα και αλλάζω πεζοδρόμιο, εγώ δεν είμαι. Ναι, ναι. Με έχετε μπερδεύσει. Ναι, ναι. Αυτός δεν είναι ο διάσημος, λέει. Ναι. Ο καλός μας δεν είναι αυτός, λέει. Ο διάσημος μας. Τώρα και τέτοια. Καλά, νιώσεις περίεργα. Ναι, εντάξει. Τα καταφέραμε. Κοκκίνησε. Τώρα θα πάμε με ένα tour, τώρα που έχει ανοίξει το μαγαζί κάτω, να δείτε πώς λειτουργεί το προσωπικό εν ώρα δράση. Το είκανα, δείστε το εκεί. Θα πας είναι ο κλειστός χώρος του Island, στεγασμένος. AKA backstage, έτσι το ξέρει ο κόσμος. Το main dance floor, παύλα αρένα. Ο κόσμος επίσης, στο χώρο του club εδώ πέρα, γουστάρει πάρα πολύ αυτά τα τραπέζια δίπλα από το DJ. Έχουμε επίσης... Ωραία θέα. Να τραβήξουμε μετά κάνα πλάνο που πίνουμε κανένα σφινάκι, λες. Όχι από τώρα, δεν μπορώ. Όχι από τώρα. Πάμε, πάμε, έχουμε να τραβήξουμε content. Πάμε τώρα μια στιγμή σε αυτό. Ο Τζεφ θα παίξει σήμερα. Δεν το πιστεύω. Άλλος με την πάρτα μας. Τι πάτε, τι λέει. Έρχομαι τώρα. Κάνουμε, τραβάμε ένα βίντεο. Έλα, πάμε για παιδικό, έλα. Ωραία. Ο Τζεφ θα παίξει σήμερα. Καλά, η πόρτα του είπε γεια σας, έχετε κράτηση. Πλάκα κάνεις. Κορκίζομαι. Έχω χάσει το μυαλό, την καρδιά μου και τον εαυτό μου. Για να βρω τα δικά σου, είναι μέσα στο ποτό μου. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Κι εγώ σκέφτομαι, πίνω ένα μπουκάλι. Τι σου έχω κάνει πάλι. Αν είχα όπλο, πάτα σκανδάλι. Αν ήμουν μόνος, θα μου ρεμάλι. Άμα ήσουν εδώ, να καλύψεις το κενό που μου νιώθω πάλι. Άμα ήσουν εδώ, να καλύψεις το κενό που μου νιώθω πάλι. Είχα φανταστεί μια οικογένεια, δυο παιδιά και ένα σπίτι. Και το άφησες να φύγει. Πως αυτό που έχουμε ποτέ και πουθενά δεν καταλήγει. Το πρέπει να οικειοποιηθείς λίγο με την κάμερα. Να νιώσουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό είναι το point. Αυτό κάνω. Ναι, οικειοποιήσω απλά, απλά. Τι νομίζουμε, 6 χρόνια είμαι στη φάση με τις κάμερες. Μόνο κάμερες έχω πια εγώ. Δεν έχω μάτια καν, κάμερες.